Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Ο Ντάνι Γκαρθία αποτελεί μέρος του ρόστερ του Ολυμπιακού πλέον. Ανακοινώθηκε η απόκτηση του 34χρονου Ισπανού μέσου. Έχουμε κάτι άλλο πέραν της κλασικής ανακοίνωσης? Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Ναι, ανακοινώθηκε σήμερα ο Ντάνι Γκαρθία, έναν παίκτη που αποτελούσε ουσιαστικά εισήγηση του Μεντιλίμπαρ. Mm-hmm. Ουσιαστικά είναι και η πρώτη μεταγραφή του Μεντιλίμπαρ, δική του δηλαδή καθαρά, γιατί τον παίκτη τον ήθελε εδώ και δύο μήνες, από τις αρχές Μαΐου, για να τον κλείσει. Έκλεισε ο Ολυμπιακός. Ο Γκαρθία, μάλιστα, στις πρώτες δηλώσεις που έκανε και πριν από λίγη ώρα, είπε ότι για μένα είναι ένα προνόμιο το να βρίσκομαι εδώ, σε ένα τόσο μεγάλο σύλλογο όσο είναι ο Ολυμπιακός, που κέρδισε και το Conference League. Mm-hmm. Ένα σύλλογο που ήταν μεγάλο και πριν τον κερδίσει. Και τόνισε ότι πάνω απ' όλα έρχομαι με πολύ όρεξη. Είναι μια σημαντική χρονιά των 100 χρόνων για τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Και θα τα δώσουμε όλα για να πετύχουμε τους στόχους μας. Μάλιστα, έκανε ειδική αναφορά. Είπε ότι ρώτησα κάποιους ανθρώπους και όλοι μου είπαν πολύ καλά λόγια για τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Και την Αθήνα, και μίλησα με τον Μεντιλίμπαρ και τον Βαλβέρδε και με το τεχνικό team του Βάσκου Τεχνικού. Mm-hmm. Να θυμίσω εδώ ότι με τον Μεντιλίμπαρ Ντάνι Γκαρθία ήταν, δούλεψαν μαζί τρεις σεζόν στην Eibar και ήταν αρχηγός εκεί ο Γκαρθία. Mm-hmm. Δύο σεζόν με τον Βαλβέρδε στην Αθλέτικ Μπιλμπάο ο παίκτης. Οπότε οι συστάσεις με τις οποίες έρχεται είναι το καλύτερο δυνατό. Τώρα, πέρα από αυτή τη μεταγραφή, ο Ολυμπιακός προσπαθεί να κάνει με τα υπόλοιπα μέτωπα. Με τον Ελκαμπή διάβασα ότι η θέση για την οποία τον ήθελαν στην Φενέρμπαχτσε καλύφθηκε από άλλον παίκτη. Αυτό σηματοδοτεί κάτι? Θα πρέπει να το δούμε αυτό, Ζέτα, γιατί στη Φενέρ λένε ότι θέλουν δύο κεντρικούς επιθετικούς. Ετοιμάζονται να κλείσουν τον Εν-Νεσίρι από την Σεβίλη, αντί 15 εκατομμύριων ευρώ, mm-hmm. και παράλληλα λένε ότι θέλουν να πάρουν και δεύτερο. Mm. Ο Εν-Νεσίρι, να θυμίσω, ότι είναι διεθνής Μαροκινός επιθετικός και είναι συμπαίκτης με τον Ελκαμπή στην εθνική ομάδα του Μαρόκου. Τώρα, αν θα είναι ο Ελκαμπή ή θα είναι κάποιος άλλος, περιμένουμε να το δούμε, όπως περιμένουμε και την απάντηση του Ελκαμπή στον Ολυμπιακό σε αυτή τη μεγάλη πρόταση που του έχει κάνει για ανανέωση του συμβολαίου του. Τώρα να έρθουμε λίγο με το θέμα του Κάρμο, γιατί διάβασα ότι χρειάζεται η Πόρτο ρευστό για το financial fair play, και αυτό μπορεί να επιφέρει κάποιες έτσι, επιταχύνει τις εξελίξεις. Ναι, μπορεί να το κάνει αυτό, σωστά, Ζέτα. Πρέπει να δούμε όμως, επειδή χρειάζεται ρευστό και χρειάζεται και αρκετά χρήματα, η Πόρτο, όπως ξέρουμε, πουλάει και ακριβά, επιμένει σε ένα πολύ υψηλό ποσό ακόμα για την παραχώρηση του Κάρμο. Και μάλιστα οι άνθρωποι της Πόρτο λένε στον Ολυμπιακό ότι έχουν δεχτεί αρκετές προτάσεις, ότι έχει μεγάλη ζήτηση ο παίκτης μετά το εξάμεινο το καλό που έκανε με τον Ολυμπιακό και την κατάρτιση του Conference League. Mm-hmm. Ότι θέλουν αρκετά χρήματα, ότι τον έχουν πάρει 20 εκατομμύρια από την Μπράγκα, θέλουν τουλάχιστον 17-18, είναι 17,5 η οψιόν αγοράς από πλευράς Ολυμπιακού. Αλλά ο Ολυμπιακός θέλει να το ρίξει αυτό το ποσό. Οπότε βρισκόμαστε στις διαπραγματεύσεις για να δούμε τι θα γίνει. Και πολύ σωστά, όπως είπες, υπάρχει αυτό ο αστερίσκος με την πίεση και από την UEFA για τον ισολογισμό της Πόρτο, για τα χρέη που έχει, για την ανάγκη να ισοσκελίσει τους ισολογισμούς. Οπότε θα περιμένουμε να δούμε πώς μπορεί να εξελιχθεί, γιατί πλησιάζει και η πρώτη του Ολυμπιακού, δεν το ξεχνάμε αυτό. Σε 5 μέρες και επίσημα οι Ερυθρόλευκοι θα επιστρέψουν στο Ρέντι για να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους. Οπότε το επόμενο πενθήμερο είναι πολύ κρίσιμο στην περίπτωση του Κάρμο, και όχι μόνο του Κάρμο, αλλά και στον Όρτα, στον Ποντένζε, με το Φορτούνι και τον Μασούρα που είναι ελεύθεροι. Μασούρα, Φορτούνι, έτσι. Ναι. Βέβαια, είναι ελεύθεροι και πρέπει να δούμε ακριβώς θα γίνει, γιατί πλησιάζει πια ο χρόνος για να οριστικοποιηθούν και αυτά τα ζητήματα που είναι κέρια, γιατί ο Μεντιλίμπαρ έχει ζητήσει να μείνουν όλοι οι βασικοί ποδοσφαιριστές. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι μια δύσκολη εξίσωση που προσπαθεί να τη λύσει ο Ολυμπιακός. Μέσα σε όλα ήρθε ο Παλιούρας μέσα στο στούντιο και μου είπε: ρώτησε τον για το τι γίνεται με τα διαρκείας. Είχαμε πει με τον Κώστα Σαμοθράκη ότι άνοιξε και νομίζω και εξτρά θύρα για να μπορέσουν. Είχε ανοίξει αυτή στη θύρα 23. Mm-hmm. Έχουν μείνει λιγότερα από 500 εισιτήρια διαρκείας. Έχει βγάλει και σχετική ενημέρωση ο Ολυμπιακός στην επίσημη σελίδα του, για τους φίλους που θέλουν μπορούν να μπουν μέσα να δουν λεπτομέρειες ποια είναι τα αναπομείναντα εισιτήρια που έχουν μείνει. Είναι πολύ λίγα πια τα εισιτήρια διαρκείας, οπότε όσοι επιθυμούν μπορούν να σπεύσουν να τα
να κλείσουν, να δουν τι ακριβώς, πού έχουν μείνει καινές θέσεις για να μπορούν να τα κλείσουν. Ωραία. Δημήτρη Χρυστοφιδέλη, ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.